Μιας και είχαμε αυτή τη ζωντανή σύνδεση, εξετάζει το Υπουργείο ένα τέτοιο ενδεχόμενο να παραταθεί το χρονικό περιθώριο διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης? Ναι, το εξετάζει. Και μέσα στην εβδομάδα θα λάβει συγκεκριμένες αποφάσεις. Mm-hmm. Άρα να περιμένουμε ανακοινώσεις. Μπορεί να πάει και στις 10 Μαΐου που είπε η κυρία Ζάγκα. Κοιτάξτε, θα θέλω πάντα όταν ανακοινώνουμε κάτι επίσημα να είναι τελική απόφαση. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή το δρομολογούμε, έχουμε δει όλα τα στοιχεία και θα προχωρήσουμε σε μια νομοθετική παρέμβαση. Ωραία. Μέσα στην εβδομάδα, επειδή έχουμε εξετάσει το θέμα, θα αντιδράσουμε σχετικά. Αναγνωρίζουμε την μείωση της κίνησης στα βενζινάδικα. Γι' αυτό το λόγο και στο πλαίσιο ρυθμίσεων, σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, έχει μπει και αυτή η κατηγορία των συμπατριωτών μας. Πράγματι, υπάρχει πολύ μεγάλη μείωση του τζίρου και της προσέλευσης των πολιτών στα βενζινάδικα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι από την επόμενη μεθεπόμενη εβδομάδα, ανάλογα με τους κεντρικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης, η εικόνα σταδιακά θα αλλάζει προς το καλύτερο για τα βενζινάδικα και για τα βενζινάδικα. Μάλιστα. Και παράλληλα, ναι, η διεθνής τιμή του πετρελαίου ή άλλων καυσίμων έχει ένα θετικό αντίκτυπο και στη χώρα μας, γιατί κάνουμε εισαγωγές, mm-hmm. και στα δημόσια οικονομικά. Ωραία, αναμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις όπως μας το λέτε. Θέλω να σας πάω λίγο πιο πίσω χρονικά, κύριε Υπουργέ, κύριε Σταϊκούρα. Διάβασα την προηγούμενη Κυριακή μια συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην Καθημερινή, ο οποίος έλεγε ότι όταν ενημέρωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο για τις προθέσεις του, το Οικονομικό Επιτελείο σχολίασε «Παναγία μου». Φαντάζομαι ότι θυμάστε αυτή την ημέρα και θα ήθελα να μου πείτε αν εσείς το κάνατε αυτό το σχόλιο όταν ακούσατε τον κύριο Μητσοτάκη να λέει τι ετοιμάζεται να κάνει. Εντάξει, κοιτάξτε, ήμασταν πάρα πολύ σε αυτή τη συνάντηση. Η αλήθεια είναι, όπως γίνεται παγκοσμίως, mm-hmm. ότι όσο παραμένει ή κλείνει μια οικονομία, τόσο πιο δυσμενείς είναι οι επιπτώσεις για την οικονομία. Τόσο πιο δυσμενείς είναι οι επιπτώσεις για τα μακροοικονομικά και τα μακροοικονομικά μεγέθη. Εμείς όμως επιλέξαμε ως Οικονομικό Επιτελείο και το έχουμε αποδείξει όλο το χρονικό διάστημα, και δεν μιλάω μόνο το Υπουργείο Οικονομικών και τα άλλα συναρμόδια υπουργεία, ότι προέχει υγεία και έπεται η οικονομία. Mm-hmm. Συνεπώς, προσπαθούμε να υλοποιήσουμε τις κατάλληλες οικονομικές πολιτικές, ακολουθώντας τις ορθές επιλογές της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση υγειονομικής κρίσης. Μάλιστα. Έχω πει όμως, και το έχουμε ποσοτικοποιήσει, ότι κάθε μήνας που μένει κλειστή μια οικονομία, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη, στοιχίζει στο ΑΕΠ της χώρας 2,5 ποσοστιαίες μονάδες. Mm-hmm. Αυτό το κόστος, συνεπώς, όσο διευρύνεται ή επεκτείνεται η υγειονομική κρίση, μεγαλώνει για την κάθε χώρα. Κατανοητό. Αλλά, ναι, ελάτε να τα η πάρουμε. Η επιλογή του Οικονομικού Επιτελείου και εκείνη τη μέρα ήταν ότι προέχει υγεία και έπεται η οικονομία. Είναι απολύτως κατανοητό αυτό που λέτε. Ελάτε να τα πάρουμε με τη σειρά. Η οίκη αξιολόγησης χθες. Δεν συμβαίνει το ίδιο σε όλες τις χώρες της Ευρώπης ή του κόσμου. Mm-hmm. Έχουμε δει σε κάποιες χώρες της Ευρώπης ότι το πρόταγμα είναι διαφορετικό. Υπάρχει ενημέρωση. Με ένα κόστος για την υγεία. Κύριε Σταϊκούρα, και το βλέπουμε. Ποια είναι όλα, νομίζω, σε όλους ορατά. Και μέσα από τις τηλεοράσεις, αλλά και μέσα από τα site, από παντού. Οι οίκοι αξιολόγησης χθες υποβάθμισαν τις προοπτικές, αλλά όχι το αξιόχρεο της χώρας. Προβλέπουν, όπως διαβάζω, ύφεση 10%, αυτό που λέει και το Δέλτα Νιτάφ δηλαδή. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, εσείς τι λέτε, τι ποσοστό ύφεσης βλέπετε και πώς θα περιοριστούν αυτές οι αρνητικές επιπτώσεις? Πολλά διαφορετικά ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα, οι οίκοι αξιολόγησης μέχρι σήμερα δεν έχουν υποβαθμίσει τη χώρα. Έχουν υποβαθμίσει τις προοπτικές λόγω της υγειονομικής κρίσης. Mm-hmm. Και όταν λέμε λόγω της υγειονομικής κρίσης, γιατί δεν μπορούν ούτε οι οίκοι αξιολόγησης να προσδιορίσουν την έκταση του προβλήματος, την έβρεση κατάλληλου εμβολίου για την υγειονομική κρίση και την πιθανή επανάληψή της, όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Ευρώπη ή σε όλο τον κόσμο, μεταγενέστερα μέσα στη χρονιά. Άρα, οι προοπτικές υποβαθμίστηκαν και όχι μόνο στην Ελλάδα, εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν ξέρουμε την ένταση του προβλήματος. Όλες όμως οι εκθέσεις έχουν πολλά θετικά στοιχεία για την κατάσταση και την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Mm-hmm. Αναφέρονται στην δυναμική που υπήρχε μέχρι το Φεβρουάριο, αναφέρονται στον τρόπο που αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίζουμε την υγειονομική κρίση, αναφέρονται στην ορθή οικονομική πολιτική που ακολουθούμε μέσα στην οικονομική κρίση, αλλά αναφέρονται, πολύ σημαντικό, το πιο σημαντικό για τους οίκους αξιολόγησης, και στον ορθό τρόπο που αξιοποιούμε τα ταμιακά διαθέσιμα της χώρας. Θα πάμε εκεί αμέσως τώρα, αφού μου πείτε προηγουμένως τι ύφεση βλέπετε. Παρακαλώ. Δεύτερον, οι οίκοι αξιολόγησης
δεν υποστηρίζουν 10% ύφεση. Mm-hmm. Άλλος 20% έχει υποστηρίξει 5%, άλλος 8%, άλλος 7%, άλλος 9%. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 10%, η Τράπεζα της Ελλάδος κάτι άλλο. Mm-hmm. Κινούνται όλοι στην γκάμα μεταξύ 5 και 10% ποσοστιών. Εσείς τι λέτε? Εκεί εκτιμούμε και εμείς ότι θα κυμανθεί η ύφεση στην ελληνική οικονομία. Είναι αντίστοιχη πορεία της ύφεσης που θα έχει η Ευρώπη σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία. Προσέξτε, μιλάω για εκτιμήσεις σημερινές. Κάθε εβδομάδα οι εκτιμήσεις αλλάζουν, γιατί ακριβώς έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Βλέπετε ένα δηλαδή πρόβλημα... γύρω στο 5% με τα τωρινά δεδομένα, αυτό μου λέτε. Όσο και να με ρωτάτε, δεν πρόκειται να σας απαντήσω, διότι τα δεδομένα αλλάζουν από ημέρα σε ημέρα και από εβδομάδα σε εβδομάδα. Πάντως φαίνεται να σταθεροποιούμαστε στην γκάμα μεταξύ 5 και 10 ποσοστιών μονάδων. Εξαρτάται από την έκταση του προβλήματος, εξαρτάται από τον τρόπο και την ποσότητα των δημοσιονομικών μέτρων και των μέτρων ρευστότητας τα οποία λαμβάνονται και από το πώς θα αρχίσει να ανοίγει η ελληνική οικονομία. Σας ακούσαμε χθες στη από Βουλή. Από την επανάληψη του φαινομένου, πιθανόν το Σεπτέμβριο, εύχομαι να είναι με πολύ διαφορετικούς όρους. Το απευχόμαστε να χρειαστεί επανάληψη, θα δούμε. Τώρα, ανακοινώσατε χθες τα ταμιακά διαθέσιμα του κράτους. Διαβάζω 36,6 δις. Με αυτό το δεδομένο, λοιπόν, αλλά και με δεδομένη τη στάση της Ευρώπης, που μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει να λαμβάνει κάποια απόφαση, ούτε για κορονοομόλογο, όπως το λένε, ούτε για δάνειο ή επιχορηγήσεις ανάλογα με το τι ζητάει κάθε χώρα. Άρα, προς το παρόν, δεν έχουμε αυτές τις πλάτες. Ακούμε για δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια. Δεν υπάρχει κάποια απόφαση. Θα υπάρξει εκ νέου σύνοδος στις 6 Μαΐου. Με όλα αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, υπό ποιες προϋποθέσεις θα πειράζατε αυτά τα χρήματα? Πάλι πολλά διαφορετικά ερωτήματα. Ξεκινάω από το δεύτερο. Ευρώπη. Δεν θα ήθελα να μηδενίσουμε τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί στην Ευρώπη. Γιατί συμμετέχουμε ενεργά, ισότιμα και με αυτοπεποίθηση σε αυτές. Για παράδειγμα, σήμερα για να κάνουμε τη συζήτηση και να μπορούμε να δώσουμε στους πολίτες τα 800 ευρώ, δεν έχουμε δημοσιονομικούς στόχους. Δεν έχουμε δημοσιονομικούς περιορισμούς. Αυτό αποφασίστηκε στην Ευρώπη άμεσα, στο Eurogroup. Έχουμε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε μεγαλύτερη ευελιξία το ΕΣΠΑ. Το κάνουμε. Αυτό αποφασίστηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε πολύ μεγάλη ελαστικότητα σε ό,τι αφορά τις περίφημες κρατικές ενισχύσεις. Και πρόσφατα αποφασίστηκε και στο Eurogroup και στη Σύνοδο Κορυφής ένα νέο πακέτο μέτρων ύψους 540 δισεκατομμυρίων ευρώ, που μεταξύ άλλων εκεί περιλαμβάνεται ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα, το SURE, που έχει να κάνει για την απασχόληση, για τους εργαζόμενους, και το οποίο θέλουμε άμεσα, μόλις νομοθετηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να αξιοποιηθεί από τη χώρα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο. Μάλιστα. Αυτά όλα έχουν αποφασιστεί. Βεβαίως, άρα με όλα αυτά τα δεδομένα που μας περιγράφετε, λέτε ότι δεν θα χρειαστεί να πειράξουμε τα 36,6 δις. Μου επιτρέπετε λίγο? Παρακαλώ. Όμως αυτά δεν φτάνουν για να αντιμετωπίσουμε την υγειονομική κρίση στο σήμερα και στο αύριο. Γιατί πρέπει να έχουμε στο βλέμμα μας και στην μετακορονοϊό εποχή. Πόσα γι' αυτό έχει υπάρχει συζήτηση. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο εκτιμούμε ότι το ελάχιστο που μπορεί να χρειαστεί είναι 500 δισεκατομμύρια ευρώ. Εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι ρεαλιστικός αριθμός, θα ήταν γύρω στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Πρόσθετα, ως Ταμείο Ανάκαμψης, πέρα και πάνω από το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο στρατηγικής που υπάρχει στην Ευρώπη, για να χρηματοδοτηθεί η ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας, μεταξύ άλλων και της ελληνικής. Δεύτερη παρατήρηση. Για να σας απαντήσω για το Ταμείο, θα πρέπει να ξέρουμε μέχρι τότε, Ιούνιο-Ιούλιο, πόση χρήση θα κάνουμε των εντόκων γραμματείων του Δημοσίου. Αν θα ξαναβγούμε στις αγορές, κάθε φορά που βγαίνουμε στις αγορές, αυτό αυξάνει. Αυτό που έχω πει και θα επαναλάβω σήμερα είναι ότι με την ορθή δημοσιονομική πολιτική την οποία ακολουθούμε, δεν θα χρειαστεί να ακουμπήσουμε τα 15,7 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι δεσμευμένα ουσιαστικά από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης και ήταν δεσμευμένα από το 2018. Εξαιτίας της πολιτικής που ακολούθησε η προηγούμενη κυβέρνηση. Αυτό δεν θέλουμε να το ακουμπήσουμε για πολλούς διαφορετικούς λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί δεν είναι εύκολο να ακουμπήσεις αυτά τα χρήματα. Θα πρέπει να πάρεις έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης, υπό αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις. Και δεύτερον, διότι πρέπει να έχουμε το μυαλό μας και στην επόμενη μέρα. Και επειδή μιλήσατε για τους οίκους αξιολόγησης, πρέπει η χώρα να αποδείξει ότι κάνει ορθή διαχείριση των ταμιακών διαθεσίμων. Να πάμε... Για αυτό το λόγο. Ναι, ναι, ολοκληρώσω. Και πρόσφατα, παρακαλώ, την προηγούμενη εβδομάδα, βγήκαμε με ένα λελογισμένο ποσό, 2 δισεκατομμύρια ευρώ στις αγορές, με ένα ικανοποιητικό κόστος δανεισμού, 2%, όσο είχαμε το καλοκαίρι του 2019. Μάλιστα. Θα κάνουμε καιρό να δούμε ότι συνομιλούμε.
Καλημέρα και καλημέρα. Καλημέρα σας. Θα κάνουμε καιρό να ξαναδούμε ομόλογο τον Ιούλιο, δηλαδή ένα δεκαετές θα το βλέπαμε. Είναι ή και νωρίτερα ένα δεκαετές. Ακούγονται Ιούλιο, πολλά σενάρια. Ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν θα μας φύτε, ναι. Προφανώς δεν θα σας πω αυτό το σημείο. Αυτό δεν το ξέρει κανένας. Άρα δεν προσπαθώ να αποφύγω το ερώτημά σας. Mm-hmm. Απλά δεν το γνωρίζει κανένας σήμερα. Αυτό όμως που μπορώ να σας πω είναι ότι η σταθερή βούληση του Υπουργείου Οικονομικών και του ΟΔΙΧ είναι συστηματικά, σταθερά και υπό ικανοποιητικούς όρους για τη χώρα να συνομιλούμε με τις αγορές. Κοινώς, να βγαίνουμε στις αγορές και να δανειζόμαστε με καλό κόστος δανεισμού. Επιτρέψτε αυτό θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Επιτρέψτε μου αυτό να πάμε και στα πιο χρηστικά τώρα, κύριε Σταϊκούρα. Υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα από το πρωί από δικαιούχους των 800 ευρώ. Να πω επί παραδείγμα ότι αρκετοί καθηγητές και καθηγητές φροντιστηρίων λένε ότι έχουν κλείσει τα φροντιστήρια εδώ και καιρό και δεν έχουν πάρει τα λεφτά. Και άλλες κατηγορίες. Από το Μάρτιο, σωστά. Το ερώτημα λοιπόν είναι, γιατί υπάρχει αυτή η καθυστέρηση, να μας απαντήσετε σε αυτό και μετά να ανοίξω κι άλλο το θέμα με τα 800 ευρώ. Λοιπόν, προσπάθησα χθες και συλλέξαμε με τα συναρμόδια υπουργεία κάποια στοιχεία. Έχουν πληρωθεί 686.000 μισθωτοί με 800 ευρώ, όπως είπατε. Την Τρίτη θα πληρωθούν άλλοι 105.875. Και ακολουθεί άλλη μία περίμετρος που είναι οι ειδικές κατηγορίες που πολύ πρόσφατα, περίπου 150.000, βρήκαμε στο Υπουργείο Εργασίας και ουσιαστικά τους εντάξαμε σε αυτή την περίμετρο. Άρα, σε ό,τι αφορά τα 800 ευρώ, σας λέω ότι άλλοι 105.875 πληρώνονται αυτή την εβδομάδα. Υπάρχουν αρκετά παράπονα πάντως ότι από τη στιγμή που τώρα είναι η κρίση, μας στέλνει ένας κύριος. Έχω καφενείο στο τάδε μέρος της Ελλάδας και έκλεισε. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω πουθενά έσοδα, δεν έχω να πάρω τα βασικά μου. Γιατί δεν τα παίρνω? Υπάρχει μια καθυστέρηση. Γιατί δεν δίνονται? Δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση. Τώρα μιλάμε για άλλο κεφάλαιο. Mm-hmm. Από τους μισθωτούς με πήγατε στους ελεύθερους επαγγελματίες. Στους ελεύθερους επαγγελματίες. Σας πάω σε όσους τα δικαιούνται και δεν τα έχουν πάρει. Όλοι τις ίδιες ανάγκες έχουν. Ναι, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένες βάσεις δεδομένων και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα συνεπώς δεν έχουμε καμία καθυστέρηση. Ξέρετε πότε έκλεισε? 24. Mm-hmm. Ό,τι είχαμε 24. Άρα, γιατί δεν τα έχει πάρει ακόμη ο άνθρωπος? Μα 24 έκλεισε, σας λέω. 24 νομίζω ότι είχαμε χθες. Χθες είχαμε. Άρα, χθες τα στοιχεία δείχνουν ότι έχουν υποβάλει 550.000 ελεύθεροι επαγγελματίες. Αυτή η βάση είναι πως θα αξιοποιηθεί μέσα στην εβδομάδα. Και θα πληρωθούμε στη εβδομάδα. Έπρεπε να προσθέσουμε κάτι το οποίο βελτιώσαμε, mm-hmm, και το οποίο αναγνωρίζεται από πολλούς. Είναι οι κατηγορίες των ελεύθερων επαγγελματιών ή των μικρών αφεντικών, όπως λέμε, που έχουν εργαζόμενους όχι 5, μέχρι 20. Άρα προσθέσαμε και αυτό, το οποίο χθες το βράδυ πέρασε από τη Βουλή. Σήμερα θα πάει στο ΦΕΚ. Άρα θα πρέπει να ενσωματωθεί στην υπουργική απόφαση για να μπουν και αυτοί οι περίπου 45.000 συμπατριώτες μας μέσα. Και ναι, μέσα στην εβδομάδα, το αργότερο την επόμενη εβδομάδα, θα πληρωθούν και αυτοί οι περίπου, όπως θα είναι με τους 40.000, 600.000 συμπατριώτες μας. Μένω λίγο στα 800. Σε αυτή τη φάση είναι πως που ευελπιστούμε όλοι να αρχίσει να ανοίγει η οικονομία, mm-hmm, ναι, το κράτος έρχεται αρρωγός να βοηθήσει. Και μία ακόμα παράμετρος, γιατί μιλήσατε λίγο και για την επιχειρηματικότητα, συναφές, η επιστρεπτέα προκαταβολή. Ύλη. Έκλεισε. Μέχρι πότε προκαταβολή, ναι. Έκλεισε την προηγούμενη εβδομάδα. Υπέβαλαν 138.000 επιχειρήσεις. Αξιολογούμε τα στοιχεία τους για να βγει η οικία που θα έχει μέσα και τον μαθηματικό τύπο. Και πότε θα δοθεί? Όλες οι επιχειρήσεις... Καθίστε μισό λεπτό, γιατί έχει αξία αυτό που θα σας πω. Mm-hmm. Όλες οι επιχειρήσεις δεν εμφανίζουν μείωση τζίρου. Ναι. Κάποιες επιχειρήσεις, διότι είχαν σημαντική αύξηση ή γιατί εμείς είχαμε τα στοιχεία του Μαρτίου, δεν έχουμε τα στοιχεία του Απριλίου. Mm-hmm. Άρα για να εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι υπάρχει μία μείωση του τζίρου, mm-hmm, γιατί πρέπει να περάσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού. Mm-hmm. Να αποδειχθεί δηλαδή ότι βοηθάμε επιχειρήσεις που πλήττονται από τον κορονοϊό. Και? Άρα αυτή την εβδομάδα ολοκληρώνεται και αυτή η διαδικασία, ώστε το αργότερο αυτή την επόμενη εβδομάδα να γίνει και η εκταμείευση αυτού του ποσού στις επιχειρήσεις που τελικά θα είναι οι δικαιούχες. Αλλά αυτό το πρόγραμμα θέλουμε και θα το επαναλάβουμε με μεγαλύτερη ένταση τον μήνα Μάιο, σε επιχειρήσεις που θα έχουμε πολύ καλύτερα, ωραία, στοιχεία του μηνός Απριλίου, mm-hmm, και εκεί θα φαίνεται η πολύ μεγάλη συρρήκνωση τζίρου που είχαν. Εκτιμούμε ότι κάπου εκεί θα υπάρξει επανάληψη. Και με ρήτρες προστασίας της απασχόλησης πάντα, έτσι.
Σωστά, να μην απολυθεί ο κόσμος. Διάστημα. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα 800, δυστυχώς σε 45 μέρες, άρα ως 15 Μαΐου από 1η Απριλίου, αν το μετρήσουμε από εκεί, αν δεν ανοίξουν οι επιχειρήσεις. Εξαρτάται. Ναι. Πότε ξεκίνησε. Γιατί για κάποιες επιχειρήσεις. Πάει σωστό, σωστό. Αυτό λύγει νωρίτερα. Αν δεν ανοίξουν οι επιχειρήσεις, θα υπάρξει και δεύτερη δόση που θα πάει για το υπόλοιπο του Μαΐου και για τον Ιούνιο. Σαφέστατα. Θα υπάρξει. Εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους εργαζόμενους, των οποίων δεν έχει γίνει η άρση της αναστολής. Θα ξανακάνουν αιτήσεις αυτοί. Δηλαδή τώρα τελειώνει για τα ξενοδοχεία. Τέλος Απριλίου, από 15 Μαρτίου, και το ξενοδοχείο είναι κλειστό. Και πλάτσο, τώρα λογικά, από Δευτέρα και μετά, ανάλογα και με τις ανακοινώσεις που θα κάνει η κυβέρνηση, μπαίνουμε σε μία νέα φάση. Μπαίνουμε σε μία νέα φάση σταδιακού ανοίγματος της οικονομίας. Ναι. Αυτό τι σημαίνει, ότι ένα κομμάτι. Mm-hmm. Δεν θα σας μιλήσω για έναν κλάδο, σας μιλάω συνολικά για την οικονομία. Άρα αυτό σημαίνει ότι ένα κομμάτι επιχειρηματιών θα ανοίξει και θα ζητήσει πίσω το σύνολο ή ένα κομμάτι του προσωπικού του. Εκεί συνεπώς που θα γίνει η άρση της αναστολής, δεν μπορεί το ελληνικό δημόσιο να έρθει να συμβάλλει με 800 ευρώ, θα συμβάλλει για το χρονικό διάστημα το οποίο ο εργαζόμενος είναι σε αναστολή. Για να έχουμε μία αίσθηση των μεγεθών, ήδη 20.000 εργαζόμενους έχει γίνει η άρση της αναστολής. Δηλαδή αρχίζουν οι επιχειρηματίες να ζητούν πίσω μέρος του προσωπικού τους για να είναι έτοιμοι να ανοίξουν ανάλογα με τις αποφάσεις κυβέρνησης. Μάλιστα. Άρα και πάλι, η οικονομία θα ακολουθήσει την υγεία. Να πάμε λίγο και ακούσουμε, θα ακούσουμε τον Πρωθυπουργό, θα ακούσουμε τις αποφάσεις των ειδικών και ανάλογα οι επιχειρηματίες θα δηλώνουν για να έρχεται το κράτος να βοηθάει και τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους. Να προλάβουμε να πάμε και στα ενίκια λίγο. Συγγνώμη, δεν σ' άκουσα. Και τότε οι εργαζόμενοι θα μάθουν αν παίρνουν ή χάνουν τα 800 άρια. Όσοι παραμένουν σε αναστολή. Το οποίο θα είναι για το χρονικό διάστημα. Υπάρχει και με το το οποίο η εταιρεία, η επιχείρηση θα είναι εν λειτουργία ή όχι. Εμείς να σας πω και κάτι. Να σας πω και κάτι, το θέλω πάρα πολύ σημαντικό. Να προλάβουμε να πούμε και για τα ενίκια λίγο, κύριε Υπουργέ. Ο χρόνος σας είναι πάντα περιορισμένος μαζί σας. Είναι, αλλά θέλω να είμαι πλήρης στις απαντήσεις των ερωτήσεων που μου δίνετε. Πείτε μας. Θα εξαρτηθεί και από τις αποφάσεις που θα πάρει η ελληνική πολιτεία και η ειδική σε ό,τι αφορά τον αριθμό των εργαζομένων πιθανών που μπορεί μια επιχείρηση να απασχολεί. Ναι. Γιατί μπορεί για λόγους υγιεινής και υγείας για ένα χρονικό διάστημα να μην πρέπει να είναι όλοι. Να είναι λιγότεροι. Δεν ξέρω. Άρα και εκεί θα πρέπει το ελληνικό δημόσιο. Έχω μήνυμα που λέει ότι σε σχέση με την πλατφόρμα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, παρατάθηκε μέχρι τις 28 Τετάρτου. Ναι, αυτό είναι η απόφαση που βγήκε τώρα. Αυτό βγήκε χθες το βράδυ 12 η ώρα, ακριβώς για να συμπεριλάβουμε και τι. Αυτό που σας είπα, από 5 στα 20 άτομα. Να πάμε λίγο στα ενίκια, κύριε Υπουργέ. Κούρεμα. Και συγγνώμη που θα σας το πω, αλλά ο κύριος Πλάτζος και δεν ξέρω και ποιος άλλος είναι στο στούντιο. Κύριε Αραλαπάνου. Είναι πολύ έμπειροι σε αυτό. Υπάρχουν και λεπτομέρειες που δεν μπορεί να φανταστείτε και θα έπρεπε να αξιολογηθούν με πολύ προσεκτικό τρόπο, γιατί είναι πόροι που προέρχονται και από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Θα πρέπει δηλαδή ο ελεύθερος επαγγελματίας να αποδείξει ότι αυτό είναι λόγω μείωσης τζίρου και δεν παίρνει αμοιβή από αλλού, για να μην έχουμε πρόβλημα με την κυβέρνηση. Ερώτημα. Κούρεμα ενοικίου 40% στους ιδιοκτήτες. Τι σενάρια ανακούφισης εξετάζεται? Έχουμε επίσης πολλά μηνύματα από πάρα πολλούς ιδιοκτήτες. Εμείς δείξαμε τρία σενάρια, είναι πληροφορίες του κυρίου Πλάτζου, για μείωση ένφια 5 με 10%, για μη φορολόγηση τους δύο αυτούς μήνες του ενοικίου που θα δοθεί. Τι εξετάζει το Υπουργείο, τι θα κάνει, πώς θα ανακούφισει στους ιδιοκτήτες και πότε? Έχουμε ανακοινώσει ότι αφού κλείσαμε το κεφάλαιο που λέγεται πολίτες οι οποίοι χρησιμοποιούν ακίνητα και έχουν πληγή, είτε κλείσαν οι επιχειρήσεις, επιχειρηματίες, είτε είναι εργαζόμενοι για πρώτη κατοικία, είτε είναι φοιτητές γονέων που έχουν πληγή, η επόμενη φάση είναι να αντιμετωπίσουμε τους ιδιοκτήτες. Δεν θα σας πω, ούτε θα επιβεβαιώσω, ούτε θα διαψεύσω τα ρεπορτάζ τα οποία κάνετε ή τις πληροφορίες που έχουν αγαπητοί συνάδελφοί σας. Όταν είμαστε έτοιμοι θα κάνουμε σχετικές ανακοινώσεις. Αλλά ναι, θα υπάρχει κάποια πρόνοια και για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Τέλος της εβδομάδας λέτε τις επόμενες ανακοινώσεις και για την πρώτη κατοικία. Αρκεί παράταση μόνο δύο μήνες, κύριε Υπουργέ? Ή τρεις. Ή τρεις. Θα υπάρχουν οι σχετικές ανακοινώσεις μέσα στην εβδομάδα
ξέρετε ότι κάθε πράγμα πρέπει να γίνει στην ώρα του. Έχουμε αποδείξει όμως ότι λειτουργούμε με κοινωνική ευαισθησία. Και αυτή τη φορά αυτό θα αποδείξουμε. Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές στο τραπέζι, τις συζητάμε, γιατί πάντα μου αρέσει με τους θεσμούς να συναποφασίζουμε, αλλά εκεί που βλέπουμε ότι υπάρχουν ενστάσεις, αντιδράσεις και υπάρχουν προτεραιότητες για την ελληνική κυβέρνηση, ενεργούμε κατάλληλα. Αυτό κάναμε με τον ΕΝΦΙΑ, αυτό κάναμε με την παράταση, αυτό κάναμε τις 120 δόσεις, αυτό κάναμε με την παράταση της πρώτης κατοικίας για 4 μήνες. Άρα αυτό θα κάνουμε και σήμερα. Από 2 μήνες, λοιπόν. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα. Το τι ακριβώς θα κάνουμε, περιμένετε λίγες μέρες, ούτως ή άλλως δεν έχει λήξει η προθεσμία. Στο μεταξύ, συμπατριώτες μας συνεχίζουν να ρυθμίζουν δάνειά τους. Έδωσα αυτές στοιχεία στη Βουλή. 200.000 δάνεια έχουν ρυθμιστεί μεταξύ πολιτών, τραπεζών και services. Δεν έχουμε άλλο χρόνο.